Ανθρωποκυνηγητό το πρωί από το κέντρο της Πάτρας μέχρι το Ρείο για να εντοπιστεί νταλίκα που προκάλεσε φθορές σε ταξί. Στην κυριολεξία, όλοι οι ταξιτζίδες της Πάτρας αλλά και η αστυνομία προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον οδηγό νταλίκα, ο οποίος στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Αγίου Ανδρέου χτύπησε το όχημα. Εμείς ακούσαμε από το σημείο ότι κάποιο φορτηγό με αυστριακές πινακίδες που είναι εκεί πέρα ότι χτύπησε ένα ταξιδικό μας και ερχόταν προς τα έξω. Ρείο Πολυτεχνείο. Και μετά το είδαμε εδώ πέρα που μπήκε στο καράβι. Μετά βέβαια από το καράβι το βγάλανε πάλι έξω και ήρθε η αστυνομία και το λιμενικό και του παίρνει τα στοιχεία. Μα απλά το πιο πιθανό είναι ο άνθρωπος να μην κατάλαβε τίποτα λόγω ότι έχει μεγάλο αυτοκίνητο και όπως θα έστρεψε εκεί στη Γούναρη που είναι η πιάτσα δεν θα κατάλαβε καθόλου. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει σε μένα. Γούναρη και Αγίου Ανδρέου στην πιάτσα στο στρίψιμο. Γι' αυτό δεν το ειδοποίησε κανένα. Ειδοποίησαν εμάς και εμείς ειδοποίησαμε μέσω του κέντρου το αστυνομία και το λιμενικό. Τελικά το φορτηγό με οδηγό έναν Αυστριακό εντοπίστηκε στο Ρείο. Όπως αποδείχτηκε όμως, ο Αυστριακός δεν είχε καταλάβει το παραμικρό, γι' αυτό και δεν είχε σταματήσει. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος και απλά η ασφαλιστική του εταιρεία θα πληρώσει τη ζημιά.